θα με επιτρέψετε να εκδηλώσω μία επιφύλαξη ως προς τις δυνατότητες, βλέποντας το πώς λειτουργήσε η συγκεκριμένη αρχή που πήρε την εμπιστοσύνη στα προηγούμενα 4 χρόνια. Έχω την αίσθηση ότι δεν κατάλαβε τι είναι η διοίκηση και εύχομαι αυτό να το αποβάλει, αν ήταν ως προκατάληψη, αν πώς εννοεί τη διοίκηση, αν είναι δική μας ή δική τους, εννοώ με τους όρους τους πολιτικούς, και εάν είναι η διοίκηση η υπόθεση του κράτους και του νέου θεσμού. Εάν μπορούμε να κάνουμε αυτή την αντιδιαστολή και να έχουμε αυτή την απόσταση από αυτές τις αντιλήψεις, θα προσφέρουμε μεγάλο καλό. Επομένως, η διοίκηση πρέπει να είναι ουδέτερη, άχρωμη και, αντικειμενική για να μπορεί να προσφέρει. Με δικούς μας και δικούς σας, διοίκηση δεν μπορεί να υπάρξει. Και όσοι το επιχείρησαν, έβλαψαν τη διοίκηση, άρα και το κράτος. Επομένως και την περιφέρεια στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν ισχύσουν αυτές οι λογικές. Μετά από αυτό το πράγμα που βέβαια πρέπει να έχει την προτεραιότητα και την πρώτη φάση, την πρώτη περίοδο που πρέπει να είναι η μεγάλη άσκηση ευθύνης, νομίζω πρέπει να δουν την προώθηση των υποδομών και βέβαια το αναπτυξιακό μοντέλο. Γιατί έρχονται στα χέρια οι ιδιωτικές επενδύσεις, οι μεγάλες υποδομές που πρέπει να προωθηθούν στην περιφέρεια, τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα, και θα πρέπει να τελειώνουμε κάποτε με το να αρχίζουμε κάτι και να μην τελειώνει ποτέ. Και το είδαμε αυτό την προηγούμενη περίοδο. Και είναι γνωστά στην κοινωνία τα 3-4 μεγάλα έργα που ξεκίνησαν από την περίοδο της δικής μου φοιτείας και ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί και δεν έχουν παραδοθεί προς χρήση από την κοινωνία του νομού Κοζάνης. Δεν ξέρω στους γειτονικούς νομούς τι συμβαίνει, αν συμβαίνει κάτι ανάλογο, δεν μπορώ να το ξέρω. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να συμμαζευτούν την πρώτη περίοδο και να ξεκινήσουν οι πρωτοβουλίες και η ανάπτυξη των υποδομών σύμφωνα και με τις δικές τους επιλογές. Εκείνο που θέλω να πω ότι την επόμενη περίοδο δεν θα κυριαρχήσει και δεν πρέπει να κυριαρχήσει η αντίληψη το παράγουμε έργα, μόνο έργα, με την έννοια του κλασικού δημόσιου έργου, κτίρια, δρόμοι κλπ. Κρίνοντας το πώς κινείται σήμερα η οικονομία και με τους διαθέσιμους πόρους που έχουμε, είναι οι πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρουν σημαντικότατο ρόλο έτσι, στην λειτουργία ενός θεσμού, και αυτό ισχύει και για τις δημοτικές αρχές και κυρίως για το Δήμο Κοζάνης, που θα παίξει έναν συμπροτεύοντα ρόλο στην κινητοποίηση των μηχανισμών της περιφέρειας και της ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας. Επομένως, αιρετή περιφέρεια και δήμοι, οι 12 δήμοι στο σύνολο της Δυτικής Μακεδονίας, έχουν να επιτελέσουν ένα σημαντικό ρόλο. Πολλές φορές, εγώ δεν θα ξερέσω ούτε τον εαυτό μου, αρεσκόμαστε όλοι οι αιρετοί να περηφανευόμαστε για ένα μεγάλο έργο υποδομής που είναι πιο ορατό, φαίνεται. Αυτό μπορεί να στοιχίζει και να δεσμεύει και μεγάλο ποσοστό πόρων, μεγάλα κονδύλια δηλαδή, αλλά το αποτέλεσμα μπορεί να είναι δυσανάλογο ως προς την ωφελημότητα, δηλαδή η σχέση κόστους και ωφέλους. Επομένως, πρωτοβουλίες που μπορεί να έχουν λιγότερο κόστος, να είναι άμεσο αποτελέσματος και να μπορούν να δίνουν απάντηση στην βαθιά οικονομική κρίση που περνάει και η περιοχή μας. Προβλήματα όπως οι ενεργειακές δραστηριότητες στην περιοχή, ο τομέας της υγείας που θα είναι η νέα μεγάλη πρόκληση, ιδιαίτερα της αιρετής περιφέρειας, πρέπει να έρθουν στο προσκήνιο με μια νέα ματιά. Θα έλεγα σε αυτό μια γενική παρατήρηση, λιγότερα ψηφίσματα και περισσότερο έργο. Τα ψηφίσματα βολεύουν, ξέρετε, είναι συνθηματολογικά, λίγο πολύ και η κάθε πλευρά συναγωνίζεται η μία την άλλη ποιος θα έχει πιο επαναστατημένο λόγο, υπερβάλλουμε πολλές φορές, δεν στεκόμαστε στην ουσία του προβλήματος και αρεσκόμαστε με ένα πολύ επαναστατημένο ψήφισμα ότι κάναμε το καθήκον μας και τελειώσαμε. Νομίζω αυτές είναι λογικές οι οποίες όποτε έγιναν έβλαψαν την περιοχή και γενικώς και την πολιτική ζωή της χώρας. Δεν αναφέρουμε μόνο σε δήμους και περιφέρειες που τώρα θα είναι αιρετές. Επομένως, είναι μια συνολική άσκηση υπευθυνότητας που μακάρι βέβαια να υπάρξει και ένα
συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής συνεργασίας μεταξύ κεντρικής κυβέρνησης, των οργάνων αυτοδιοίκησης δημοτικής και περιφερειακής, που θα συσταθούν μέχρι το Μάιο-Ιούνιο, πιστεύω το αργότερο, με ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, εννοώ δηλαδή τη συλλογική έκφραση της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και τη συλλογική έκφραση της αιρετής περιφέρειας. Νομίζω και μέσα από αυτούς τους δύο θεσμούς πρέπει να υπάρξει μια συγκεκριμένη και συγκροτημένη λειτουργία και σε επίπεδο συζήτησης και πρόταξης πραγμάτων που θα ωφελήσουν όχι μόνο τη χώρα κεντρικά, αλλά και τις επιμέρους περιοχές μας. Εγώ νομίζω αυτά είναι τα προτάγματα αυτής της περίοδου και εύχομαι ο λόγος που θα αναπτύσσεται μέσα στις συνεδριάσεις των οργάνων να είναι λόγος ευθύνης και όχι λόγος εντυπωσιασμού. Ο λόγος εντυπωσιασμού έχει παρέλθει πλέον οριστικά, έχει κουράσει τον κόσμο, δεν αποδίδει με κανένα τρόπο και ο κόσμος θα απαιτεί πλέον συγκεκριμένα λόγια, ορατά βήματα, αποτέλεσμα. Άρα η διαχειριστική επάρκεια των όσων θα ασκήσουν διοίκηση από 1η Γενάρη του 2011 και το αποτέλεσμα που θα φέρουν θα είναι το κυρίαρχο στοιχείο της κρίσης των τοπικών κοινωνιών για τον τρόπο λειτουργίας τους και αν φέρουν αποτέλεσμα ή όχι σε μια τοπική ή ευρύτερη κοινωνία. Εγώ θα σας πω μια διαπίστωση, καμιά φορά πώς αντιλαμβάνονται και οι πολιτικοί τη λειτουργία των τοπικών θεσμών. Μεταξύ 1ης και 2ης Κυριακής, ένας βουλευτής γειτονικού νομού, έτσι να μην παραξηγούμε, της αντιπολίτευσης, είπε ότι πρέπει με κάθε τρόπο να υποστηρίξουμε να εκλεγεί ο δικός μας περιφερειάρχης την επόμενη Κυριακή, γιατί πρέπει να αντιπολιτεύεται και την κυβέρνηση. Αλίμονο αν οι θεσμοί έχουν αυτή την προτεραιότητα. Εύχομαι να μην είναι γενικότερη αντίληψη της εξωματικής αντιπολίτευσης για τους τοπικούς και περιφερειακούς θεσμούς. Οι τοπικοί και περιφερειακοί θεσμοί έχουν άλλο ρόλο. Είναι να ασκούν σωστά το έργο τους, να αναδεικνύουν τα προβλήματα, να τα τεκμηριώνουν, να συνεργάζονται και βέβαια όπου πιστεύουν ότι χρειάζεται μια πιο μαχητική διεκδίκηση να την κάνουν. Επομένως, οι αιρετοί θεσμοί δεν είναι ούτε συμπολιτευόμενοι ούτε αντιπολιτευόμενοι. Είναι ο λαός μάλλον τους έχει εκλέξει για να υπηρετούν τα συμφέροντα των τοπικών ή των ευρύτερων περιφερειακών κοινωνιών. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο δρόμος της μηδενικής αντιπολίτευσης και από τοπικούς ή περιφερειακούς θεσμούς είναι, ξέρετε, αυτός που λέμε ο γυαλιστερός, αλλά είναι ο ληστερός. Οδηγεί σε μηδέν παραγωγή αποτελέσματος. Επομένως, χρειάζεται και η σύγκρουση, ακόμα και όταν η κυβέρνηση είναι δική σου. Αλλά πρέπει πρώτα να εξαντλήσεις το διάλογο, την πεθό, την τεκμηρίωση μέσα από τεκμηριωμένες θέσεις. Και όταν βέβαια έχεις μαζί σου τους κοινωνικούς θεσμούς, με την ευρεία έννοια ποιοι είναι αυτοί, είτε παραγωγικές δυνάμεις, αγροτικές δυνάμεις, συνδικαλιστικές δυνάμεις κλπ, το εργατικό κίνημα, μπορείς να φέρεις στο προσκήνιο και μια κινητοποίηση πιθανών ώστε η κοινωνία να ασκήσει και να πιέσει για περισσότερα και σωστότερα πράγματα. Ξέρετε, την δεκαετία της περίοδου του 1995-2002, την οκταετία, κατοχυρώσαμε πολλά και σοβαρά πράγματα στο νομό Κοζάνης. Θα πω δύο παραδείγματα, τον τοπικό πόρο και το σεισμικό πρόγραμμα, χωρίς να ρίξουμε μία μπουφεκιά αντιπαράθεσης και διαμαρτυρίας. Γιατί καθίσαμε, δουλέψαμε, κάναμε αξιόπιστες προτάσεις, τεκμηριώσαμε και κερδίσαμε. Έτσι, ξέρετε ότι για την διεκδίκηση και κατοχύρωση του τοπικού πόρου, οι τοπικοί θεσμοί ξεκίνησαν ένα αγώνα το 1977. Εγώ πρώτη φορά, παρότι ήμουν Θεσσαλονίκη, δούλευα στο Πανεπιστήμιο τότε και ερχόμουν εδώ στις εκλογές, άκουσα ότι διεκδικείται το 1% στη φορολογία λιγνίτη, στο λιγνίτη, στο κόστος λιγνίτη. Από το 1977 αυτό κατοχυρώθηκε το Δεκέμβριο του 1996.
Δηλαδή, θέλω να πω 21 ολόκληρα, μάλλον 20 ολόκληρα χρόνια μετά. Τι σημαίνει? Εάν εμείς ξεκινούσαμε μία ιστορία τότε απλά με ψηφίσματα, έτσι, διαμαρτυρίες και λοιπά, πιθανόν να μην καταλήγαμε πουθενά. Όμως σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και τους άλλους θεσμικούς εκφραστές του νομού, με τεκμηρίωση προχωρήσαμε και δουλέψαμε σωστά και κατοχυρώσαμε αυτό το σημαντικό κονδύλιο για τον νομό Κοζάνης. Και βέβαια ωφελήθηκαν και οι άλλοι δύο νομοί, της Φλόρινας και της Αρκαδίας, που δεν είχαν κάνει καμιά κινητοποίηση. Και βέβαια να αναφέρω και το σεισμικό πρόγραμμα, ξέρουν οι πολίτες τι έγινε, δεν θέλω να το αναφέρω. Οι πάντες νομίζουν ότι τα κονδύλια έρχονταν έτσι επειδή το ήθελε η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε, αλλά είναι γιατί εμείς δουλέψαμε σωστά εκείνη την περίοδο και πείσαμε την κυβέρνηση μέσα από τις ευαισθησίες που επεδείκνυε από την πρώτη μέρα να ανταποκριθεί σε ένα οργανωμένο σχέδιο και αντιμετώπιση των προβλημάτων του σεισμού με τις καταστροφές που έγιναν και τη σεισμική αποκατάσταση, αλλά και με ένα γενναίο πρόγραμμα οικονομικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης. Τα λέω αυτά τα δύο παραδείγματα ως τρόπος δουλειάς και πώς πρέπει να συμπεριφέρονται και να λειτουργούν οι θεσμοί και να ξέρουν να διεκδικούν. Φοβάμαι ότι αυτά τα πράγματα έλειψαν. Εγώ να θυμηθώ επισκέψεις εδώ Πρωθυπουργού και Υπουργών της περίοδου 2004-2009 σε ένα ασφαλές πολιτικό ή κοινωνικό ακροατήριο και να μην γίνεται κανένας διάλογος, μόνο χαμόγελα. Εμείς δεν το είχαμε δει στην περίοδο τη δική μας. Να θυμίσω και το ίδιο άτομο, Υπουργός Βιομηχανίας ο Σιμίτης, με ένα πολύ οργανωμένο διάλογο το Γενάρη του 1995 στην αίθουσα τέχνης, όπου εκεί έγινε ένας εξαντλητικός διάλογος τριών ετών, παρουσία 700-800 ατόμων, όπου πρωτομπήκαν με οργανωμένο τρόπο τα προβλήματα και οι μεγάλες εκκρεμότητες που είχε ο νομός εκείνη την περίοδο, και ξανά με το ίδιο πρόσωπο, με την ιδιότητα του Πρωθυπουργού, πάλι στον ίδιο χώρο, όπου και εγώ και ο Δήμαρχος Κοζάνης, ο τότε Δήμαρχος Κοζάνης, ο κύριος Κουκουρόπουλος, τεκμηριώσαμε τις αναγκαιότητες για την περιοχή. Θέλω να πω, έτσι πρέπει να κινούνται οι θεσμοί και κεντρικά και περιφερειακά και όχι με χαμόγελα και δημόσιες σχέσεις.